Θυμούμενο στον Ιεζεκίου και τα σπρακόκαλα και σκεφτόμουν τόση ώρα ότι μια γνώση που ανοιχνεύουμε σήμερα λειτουργεί και όλα με πολύ ομαλό τρόπο σε δύο πανάρχιες παραδόσεις. Η μία είναι η διαρκής ερμηνεία του βιβλίου κειμένου από τους ταλμουδιστές μες τους αιώνες, οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να ανοιχνεύουν τη σχέση της γλωσσικού με το πραγματικό και να την ξαναφέρνουν στην επικαιρότητα με τη διαρκή επανεξέταση των κειμένων της βιβλίου και που το θύμισε με την αναφορά στον Εζεκίλ. Και η δεύτερη είναι ο πλατωνικός διάλογος και χαρακτηριστικά ο πρωταγόρας, όπου ξεκινώντας οι διαλεγόμενοι και που είναι μια πανάρχια εθνική παράδοση, πες δάσκαλε να κάνω λάθος, της λογοτεχνίας άνθρωπος είμαι, αλλά μπορώ να μιλάω κι εγώ, που ξεκινάνε στον πρωταγόρα με δύο απόψεις και μέχρι το τέλος του διαλόγου έχουν αντιστραφεί θέσεις τους. Έχουν περάσει ο ένας στην άποψη του άλλου. Το οποίο είναι ένα χάρμα λογοτεχνικό βέβαια και φιλοσοφικό και στοχαστικό. Τώρα, σαν άνθρωπος λογοτεχνίας, είχα τη δυνατότητα να αγαπήσω τους αποδομιστές και να τους μισήσω με τον ίδιο ρυθμό που το κάνει και ο Ντεριντά. Γιατί ο Ντεριντά στην ομιλία του στους ψυχαναλυτές, δεν θυμάμαι τη χρονιά, ξεχνάω ο ρυθμός, ακυρώνει τον ίδιο τον αποδομιστικό εαυτό του, έτσι, και έρχεται στα πράγματα πολύ πιο κοντά. Το πιο συγκλονιστικό, τώρα, για να φύγω από όλα αυτά τα θεωρία, στην πράξη, σε αυτό που ζούμε σήμερα στην κρίση, για να θυμηθώ λίγο και τον Μπάουμαν, αυτή την εκπληκτική μελέτη ιστορευτή αγάπη, ας πούμε, κάτι παρόμοιο. Το τρομερό είναι ότι η δυνατότητά μας να είμαστε ολίγων ταλμουδιστές και ολίγων διαλεγόμενοι, όχι μόνο πιστεύω εδώ θέλω να ελπίζω των ανθρώπων που αντισκέπονται, αλλά των ανθρώπων που έχουν παραδοθεί στους ρυθμούς αυτής της τρομακτικής κατάστασης που περιγράφει ο Φουκώ σε όλο το έργο, είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί και στο μόνιτο σημείο όπου ο λόγος και η γλώσσα, τα σημεία, η έκφραση του λόγου, γίνεται αναπαραγωγή αυτό που βάλατε τόσο όμορφα και πάβει να είναι ρήξη με τον εαυτό, ρήξη με τη βεβαιότητα, γιατί πιστεύω ότι η ρήξη δεν ξεκινάει από το κοινωνικό, ξεκινάει μέσα μας. Δηλαδή, αν δεν δημιουργηθεί μέσα σου το αίσθημα ότι κάθε μέρα οφείλω να παλεύω τη βεβαιότητά μου και να ανοιχνεύω την πραγματικότητα και τον άλλο άνθρωπο, ότι γνωρίζω τον εαυτό από τον άλλο άνθρωπο, έχουμε λίγο στο Λεβινά. Μα είναι μια πραγματικότητα καθημερινή και την αγνοεί όλο το κίνημα, την αγνοεί όλη η πολιτική. Όλη η πολιτική λειτουργεί με βεβαιότητες ή με ρήξεις με τον αντίπαλο, τον εχθρό. Ο άλλος είναι ο εχθρός. Μα ο άλλος είναι και η κατάσταση που βιώνεις γύρω σου, οι άλλοι, όλοι αυτοί οι άλλοι. Είναι το σχολείο στο οποίο πρέπει να μαθητεύσεις και να διαλεχθείς μαζί του, κάνοντας ρήξη τη βεβαιότητά σου. Νομίζω η ωραιότερη ρήξη είναι εξακολουθεί να είναι ο ελληνικός διάλογος. Καλύτερη και από το Ταλμούδ, γιατί κοίται, μα γιατί διαλέγονται οι ραβδίνοι, ναι. Και ερχόμαστε εδώ οι Ελληνάδες, ας πούμε, σε μια τροματική ελληνική και κυπριακή κρίση, να ανακαλύψουμε από την αρχή τι. Το διάλογο, τον πλατωνικό, φυσικά φερμένο στο σήμερα. Να γκρεμίσουμε όλους τους Χέγκελ, τους Καντ, όλους αυτούς τους μονολόγους, τους εφιαλτικούς του Νίτσα, αυτού του Σουσού και την τρέλα. Όλη αυτή την υποχρεωτική, ξέρω εγώ, μας έχουν πάρει σε ένα πολύ πολύ στενό κορσέ, σε ένα πολύ πολύ στενό παπούτσι και τα δύο ποδάρια που πρέπει να είμαστε υπόδειγμα διαλεκτικής κατά Μάρξη, κατά δεν ξέρω ποιον. Ενώ όλη η απελευθερωτική κίνηση που θα μας έκανε να πολεμήσουμε αυτή την κατάσταση και να φύγουμε από τη μιζέρια ενός τυραννικού κόσμου που μας επιβάλλει όλα αυτά τα δεινά που μας επιβάλλει, θα ήταν ακριβώς να γνωρίσουμε λίγο αυτές τις βεβαιότητες και να ανακαλύψουμε το αυθεντικό μέσα μας. Τώρα, σαν λογοτέχνης, ξέρω ότι το αυθεντικό μέσα μας το ανακαλύπτεις και λίγο σε σύγκριση με την πραγματικότητα, όχι μόνο με τον λόγο. Δηλαδή, ένας λογοτέχνης που μόνο θα διάβαζε λογοτεχνία χωρίς βίωμα, θα ήταν νεκρός. Και νομίζω ότι το ίδιο το βίωμα είναι αυτό που κάνει τη ρήξη στην βεβαιότητά μου. Σας ευχαριστώ, δάσκαλε. Και σένα, φίλε, αλλά το δάσκαλο για την πνοή που φέρνει, που είναι αυτό που μας είπε. Είστε καλά. Ο Τελιέ, το Χάρτμαν, μου το Χάρο Μπλουμ, αλλά ο μεγαλύτερος υποδομιστής υπήρξε ο Νίτσε. Απλώς θυμίζω τη φράση του Νίτσε. Γεγονότα δεν υπάρχουν.
υπάρχουν ερμηνείες των γεγονών. Αυτό δυστυχώς το ξέρει θαυμάσια ένας μπάτσος ή ένας ασφαλιστής. Άμα ζητήσετε από ένα πλήθος αυτοκτών μαρτύρων πώς έγινε ένα αυτοκινηστικό ατύχημα, ο κάθε ένας θα περιγράψει τη δική του πραγματικότητα, δηλαδή θα προβάλλει το δικό του νόημα. Αυτό θαυμασίως το ξέρουν οι μπάτσοι. Δεν το μάθανε οι φιλόσοφοι. Και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο, ίσως η αρχή της αποδόμησης βρίσκεται στα Νίτσε. Με όλη την, όπως την περιέγραψε η Μαριάννα, με όλη την ασφυκτική του άβρα στην οποία μας έμπλεξε, θέλοντας ή μη θέλοντας. Φίλοι μου, ναι. Πού έχει πάει το μικρόφωνο? Κάπου δεν είναι το μικρόφωνο. Δεν άκουνε μικρόφωνο. Μετά σε ακούνε και άλλα. Πάει γιατί Έλα, να το βρει. Έλα, το βρήκα. Το πήρες? Όχι. Είναι εκεί το μικρόφωνο. Ένα, δύο. Αρχικά θα ήθελα να πω ότι έχω ένα μικρό πρόβλημα στην σχέση Deleuze-Derrida-Foucault. Μου φαίνεται λίγο προβληματική σαν σύμφωση. Θεωρώ ότι ο Deleuze εμφανίζεται με μία άλλη μορφή, αν μπορούμε να το πούμε, αποδόμησης, η οποία είναι αισθητική. Μιλάει για το ασυνείδητο και για τις αισθήσεις, παρά για το γλωσσολογικό. Αυτό είναι μία θέση που ήθελα να διατυπώσω. Στον Φουκώ και στην πολιτική παραγωγή η ερώτηση μου είναι προς εσένα περισσότερο, γιατί δεν αναφέρθηκε στο τελευταίο έργο του Φουκώ που έρχεται και μιλάει περί της παρησίας και άρα περί της αληθείας που έχει το υποκείμενο, που παράγει το υποκείμενο. Αυτό δεν αναπτύχθηκε καθόλου στην ομιλία σου και αυτό εμφανίζεται κιόλας στο τελευταίο του έργου, δηλαδή λίγο πριν πεθάνει, ενώ έχει AIDS. Δηλαδή, αντιμετωπίζοντας το θάνατο. Όταν το υποκείμενο έρχεται αντιμέτωπο με το θάνατο, με αυτή την αίσθηση, τότε ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι ο θάνατος. Και εκεί αρχίζει και βρίσκει μια αλήθεια που πριν δεν είχε. Αρχίζει να γίνεται φιλόσοφο από εγώ, ακριβώς. Πριν δεν ήταν. Στο τέλος έρχεται και μας λέει ότι ναι, υπάρχει αυτή η κινητικότητα και ένας μεσαίος δρόμος, αλλά υπάρχει μια αλήθεια, εξίσεων δηλαδή, για να γίνω λίγο τελεσμένος. Αυτό θα ήθελα να μου το αναλύσει λίγο. Και για να τελειώνω και το τελευταίο που ήθελα να πω, θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρέμβαση στο συγγνώμη, Μαριάννα, με την βιβλική αναφορά, ότι υπάρχουν και άλλες θρησκείες οι οποίες δεν έχουν Θεό, δεν έχουν βιβλικές αναφορές, δεν έχουν σχέσεις αληθείας, έχουν σχέσεις αισθήσεων και μία τέτοια παράδειγμα θρησκεία που θα μπορούσαμε πάρα πολύ καλά εμείς ως Έλληνες, γιατί είχαμε σχέση μαζί τους, είναι ο βουδισμός, ο οποίος θα έπρεπε να έρθει και να ανοίξουμε τα φτερά μας και να πετάξουμε πέρα από την δυτικότητά μας και το δυτικό κεντρισμό μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Έχεις κάτι να πεις? Όχι, δεν έχω. Απλώς να πω ότι δεν το έκανα. Δεν έκανα. Γιατί μπαίνει εκεί, συγγνώμη. Ναι, όχι, την αρχική την ανέφερα. Δεν το έκανα επίτηδες για το τελευταίο έργο του Φουκώ, δεν ανέφερα σε κανένα έργο. Δεν το έκανα επίτηδες καθόλου. Ούτε για το θάνατο αναφέρθηκα. Με την εμβληματική φράση του Μαδρό ότι ο θάνατος κάνει τη ζωή πεπρωμένη. Και αυτό δεν τα αλλάζω ούτε για τις σχέσεις παρησίας ούτε μη παρησίας. Όπως έλεγε και ο Καμί στην έννοια του παραλόγου, το αν η ζωή είναι παράλογη διότι υπάρχει ο θάνατος, καθιστά κάθε σκοπό και στόχο αντικείμενος διαρκούς διερώτησης. Και φυσικά καθιστά το Θεό ανύπαρκτο, έτσι. Να πω και εγώ κάτι. Αναφέρθηκες στα βιβλικά κείμενα από τα οποία κατά τη γνώμη μου ξεκινάει ο αποδομισμός. Η μεγάλη παρανόηση των βιβλικών κειμένων είναι ότι τα βιβλικά κείμενα μιλούν για Θεό. Τα βιβλικά κείμενα δεν μιλούν για Θεό. Ίσια ίσια τα βιβλικά κείμενα μιλούν για ακουσία Θεού. Αυτό το αναδεικνύει υπέροχα και ο Ζακ Πιπίτα, μεταξύ των άλλων. Μα και ο Χάρολ Μπλουμ, όταν γράφει το υπέροχο βιβλίο του Ινταλάκτο, The Canonical, και τις υπόλοιπες εργασίες του. Και κάτι άλλο που πρέπει, θέλω να προσθέσω, είναι ότι η σχέση με το θάνατο. Εσύ την ονόμασες πολύ καλά τη μόνη παρησία του ανθρώπου. Και εξίωσες την παρησία του ανθρώπου με την ανύπαρκτο. Εδώ έχω μια θεολογική ένσταση. Η παρησία του ανθρώπου δεν είναι η αλήθεια του ανθρώπου. Η παρησία του ανθρώπου είναι η αυταπάτη του ανθρώπου. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός, ίσως καμιά φορά είναι περίεργος. Αλλά η παρησία του ανθρώπου είναι η μόνη αυταπάτη που το ανθρώπινο υποκείμενο μπορεί να στηρίξει για τον εαυτό του. Αλλά εκεί μπαίνουμε σε αυτονομία. Αλλά εκεί μπαίνουμε στην αυτονομία. Μπράβο! Αυτό ήθελα να πω. Εκεί μπαίνουμε στην αυτονομία. Μπράβο! Και στις συνθήκες. Άρα. Θα μας πεις το όνομά σου. Το όνομά σου. Νικόλα. Γεια σου, Νικόλα. Μπορείς να πεις. Δεν νομίζω. Ο Κάτανης, λίγο να ο Κάτανης. Ναι. Ακούγεται. Ναι. Ακούγεται. Ναι, ακούγεται. Α, έτσι. Γεια σας, λέγομαι ο Νίκος και ήθελα... Καλησπέρα σας. Μιας που μιλήσαμε και για διαλόγους πλατωνικούς, ήθελα να αντιστρέψω αυτό το ερώτημα που θέσατε, κύριε Βιλίμωνα, στο ακροατήριο σχετικά με την έννοια του ανθρωπισμού και ήθελα να μας πείτε πώς απαντάτε εσείς σε αυτό το ερώτημα. Α, ναι. Πιο δύσκολο, γι' αυτό δεν την απάντησα, δεν υπάρχει πιο δύσκολη ερώτηση. Ούτε... Ναι, δεν θεωρώ, όταν αναφέρθηκα ότι δεν υπάρχουν πλέον βεβαιότητες αλλά μόνο διάλογοι και ότι θεωρώ το κινηματικό διάλογο, το πιο πνευματικό διάλογο που γίνεται αυτή τη στιγμή, το εννοώ. Αν μπορούσαμε να φιλοσοφικοποιήσουμε τους όρους του κοινωνικού διαλόγου και του κινηματικού διαλόγου, θα θεωρώ ότι κάτι θα έχει γίνει. Υπάρχουν πάρα πολλές συνισταμένες που οθούν σε μια καινούργια αντίληψη και στην ανάγκη δημιουργίας νέων ορισμών. Σε αυτή τη βάση θεωρώ ότι η ερώτηση περί νέου ουμανισμού αποκτά άλλη διάσταση. Θεωρώ δηλαδή ότι η έννοια της αλληλεγγύης
του ουμανισμού και τόσων άλλων, πλέον δεν μπορούν να απευθύνονται σε ένα κεντρικό οργανισμό και δομή όπως είναι το κράτος. Αλλά αντίθετα θα πρέπει να επανεισέρχονται στο κοινωνικό ιστό, χωρίς να απευθύνονται σε μια μεγαλύτερη δομή από αυτούς. Δεν είναι εύκολη απάντηση, αλλά θεωρώ ότι πλέον πρέπει να εμπιστευόμαστε την κίνηση περισσότερο από την βεβαιότητα. Να προσθέσω εγώ σε ό,τι είπε ο Φιλίμανας. Η Μαριάννα αναφέρθηκε στον Πρωταγόρα, στον Πλατωνικό Διάλογο. Αν μου με την εναλλαγή των θέσεων αυτά το έθεσε η Μαριάννα, θα δούμε κάτι εκπληκτικό. Ότι εκεί που εξαντλείται η διαλεκτική, αρχίζει ο μύθος. Ο Σοκράτης κάνει μύθο. Λέει ένα παραμύθι. Που σημαίνει κάτι, ότι το παραμύθι είναι η άκρα δυνατότητα του ανθρώπου να μιλάει. Και εκεί τελειώνει ο Βεγάλος. Τελειώνει με έναν πλατωνικό μύθο. Όπως έτσι τελειώνει και στην πολιτεία, όπως έτσι τελειώνει και στο Φέδρο, όπως έτσι τελειώνει με τη φαρμακεία. Πάντα σε ένα παραμύθι. Σκέφτεστε τι είναι παραμύθι. Παραμύθι είναι παραμυθία. Σκέφτεστε ότι η παραμυθία είναι παρηγοριά. Η σχέση του ανθρώπου με τον θάνατο και τον ουμανισμό του είναι μια παρηγοριά. Τίποτε άλλο. Λέγομαι Γιάννης, είμαι από το χώρο της τέχνης, διδάσκω τέχνη. Το πρωί μιλούσα με τα παιδιά για την κοιμωμένη του Χαλεπά και υπήρχε μια διάσταση απόψεων κατά πόσο ο πελάτης έχει δίκιο ή ο καλλιτέχνης. Μιλώντας σαν καλλιτέχνες, θα πω ότι κανονικότητα με κανονικότητα, αποδόμηση και γενικά όλες οι διαδρομές αυτές της σκέψης, της σύγχρονης και της φιλοσοφίας, λίγο πολύ εμπειρικά, καθαρά εμπειρικά και θα το έλεγα και πολύ έτσι βιωματικά, χωρίς καθόλου οργάνωση, το ζούμε όλοι οι καλλιτέχνες. Το ζούμε με την έννοια ότι το βιώνουμε, χωρίς όμως να μπορούμε να το ελέγξουμε, χωρίς να μπορούμε να το οργανώσουμε, να το μεθοδεύσουμε. Και πιστεύω ότι αν δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα, τουλάχιστον σε γενικό έδαφος, μία ανωτάτη μόρφωση με την τέχνη, έχει να κάνει και πάνω σε αυτό. Ότι πρέπει λίγο πολύ δηλαδή, και το θέτω ταυτόχρονα και σαν ερώτηση στους βασικούς ομιλητές, κατά πόσον αυτά όλα μπορούν να επαντρώσουν τη σκέψη του καλλιτέχνη και τη δημιουργία. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, απλώς θα πω ότι εδώ μέσα, τουλάχιστον μεταξύ των δύο ομιλητών, ασχέτως των ενστάσεων που βαραδέσει ο Φιλίμωνας, δεν μίλησαμε για τίποτα άλλο, παρά μόνο για την τέχνη. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ο Φουκώ προσπαθεί να μάθει την τέχνη του Θνίσκιν, που είναι η ύψιστη τέχνη. Ο Χαλεπάς δημιούργησε την κοιμωμένη. Πείτε μου αν υπάρχει κάποια κοιμωμένη στον κόσμο. Ο Βούδας. Ο Βούδας. Αλήθεια είναι ότι δεν είναι εγγρατής στον Βουδισμό. Είναι εξαπλωμένος. Μα το Θεό, ναι. Μονάχα όλοι οι θεοί είναι εξαπλωμένοι. Όχι, αλήθεια δεν είναι. Ναι. Γλυκιά μου σε πιστεύω.
Αυτό είναι υπερθέμα. Μονάχα που θεωρώ ότι όλους τους θεούς ξαπλωμένους. Κανέναν θεό δεν είδα ποτέ, ούτε σε καμιά μυθολογία κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, ο οποίος δεν είναι όρθιος. Δεν είναι, όχι, δεν είναι θεός. Εκείνη κάνει ένα σφάλμα, ποτέ δεν είπε ότι είναι θεός. Βεβαίως. Είναι άνθρωπος. Βεβαίως. Και παρουσιάζεται συνέχεια όρθιος, μόνο στο παραμένο. Το ίδιο καλέ μου είπε και ο Χριστός. Ναι, εγώ είμαι ο Υιός του ανθρώπου. Δεν είπε ότι είναι θεός και όταν του απίφθινε την κατηγορία ο Καϊάφας ότι αν εννοείς ότι είσαι θεός, απάντησε με εκείνο το ηρωνικό και αμφίσιμο «Σι είπας». Άρα όλοι οι θεοί είναι ξαπλωμένοι. Κατά έναν τρόπο, για να πω πολύ πιο αρκετά, όλοι οι θεοί είναι κοιμόμενοι. Είναι η κατάσταση του εν γνώση ανθρώπου. Άμα διαβάσεις λίγο τη Βίβλου στη Γένεση, θα δεις ότι όταν η Εύα παρασύρεται από αυτό το έσχος, τον όφη, και τρώει τον ήλιο, δεν ξέρω γιατί το φάγε, θα πάει το το φάγε, η Βίβλος λέει ότι ο Αδάμ κοιμότανε. Αφού άσε θέλω να πω, έτσι, ο Αδάμ κοιμότανε. Το ερώτημα είναι αν έρχεται αιώνια. Αυτό δεν το έχει εσύ, Βίβλος Μαριάννα. Αλλά τα όνειρα που βλέπουμε στο βιβλίο μας, αυτά βοηθάνε. Δεν ξέρω, βλέπουμε όνειρα. Αν δεν βλέπουμε, είμαστε κοιμωμένες του χαλεπάν. Ναι, μας αρέσει πάρα πολύ να την ακούμε. Λέω ότι αν δεν έχουμε όνειρα στο ξύπνιο μας και να περπατάμε και να κάνουμε business, είμαστε σαν την κοιμωμένη τέζα, σαν τους θεούς. Μήπως είμαστε. Έλα. Ωραία. Παράλληλα με τον Νίτσε, ο Ρεμπό είπε, εκθέτοντας επίσης μία βάση για την αποδόμηση, το εγώ είναι ένας άλλος. Χωρίς να έχει καθόλου στο νου του αυτό που θα κινηθεί αργότερα. Επίσης, εγώ από δάσκαλό μου, τον κύριο Ροζάνη, έχω ακούσει μια πολύ ενδιαφέρουσα, ένα πολύ ενδιαφέρον προσωπικό άρμα που μου περνάει από το Χάιντιγκερ και φτάνει μέχρι το Ροζάνι που μιλάει για τη σχέση λύθης, αλήθειας και αλητείας και ορίζει την αλήθεια και την αλητεία δηλαδή ως μια συνεχή αναζήτηση. Και εγώ στους μαθητές μου, ας πούμε, αυτό λέω ότι η αναζήτηση αλήθειας είναι μια ιεραρχική περιπλάνηση. Πολύ κοντά στην αποδόμηση και αυτό. Σκέφτομαι επίσης, δεν θυμάμαι το κείμενο του Καστοριάδη, γιατί ο οποίος ο Καστοριάδης μιλάει για τους αποδομιστές ως ξεχαρβαλωτές. Και μου τίθεται ένα ερώτημα σε σχέση, γιατί και εγώ ασχολούμαι με το χώρο της τέχνης, με το θέατρο ασχολούμαι και πάρα πολύ συνάδελφοί μου, αποδομώντας τα κείμενα, φτιάχνουμε παραστάσεις. Και μου γεννιέται ένα ερώτημα. Αν ο Σέξπιρ, αποδομώντας ή, και βάζω έναν όρο για να ή αναστοχαζόμενος πάνω στην, στην υπόθεση του Ορέστη, φτιάχνει τον Άμλετ. Εμείς σήμερα, ξεχαρταλώνοντας τα αστουργήματα του Σέξπιρ ή του Σοφοκλή και του Ευρυπίδη, κάνουμε αναστοχασμό ή απλώς κάνουμε ξεχαρβάλλον. Και γιατί σήμερα δεν αντιλαμβανόμαστε την αποδόμηση
ως έναν στοχασμό, αλλά ως έναν διαρκές ξεχαμπάρι. Ο Ορέστης, θα μας πει. Ορέστης. Άντε. Ορέστης είναι ένα παιδί για το οποίο υπερηχανεύομαι, ειλικρινά, που τον είχα κάποιο φοιτητή. Εάν δούμε αυτό το δίπολο, ο Καστοριάρης μιλούσε για τους αποδομιστές, αλήθεια, ποιους ήξερε, ως ξεχαρβαλωτές. Ήθελε να αποκαταστήσει μια αυθεντία νοήματος με μια άλλη αυθεντία νοήματος. Αυτή είναι η μαξική καταγωγή του Κορνίλιου Καστοριάδη, από την οποία ποτέ δεν ξέφυγε, γιατί είχα τη χαρά και τη τιμή να είμαι μαθητής του επί χρόνια. Από αυτή την κατάσταση ο Καστοριάδης δεν ξέφυγε ποτέ. Πάντα το νόημα για αυτόν ήταν το νόημα του. Έτσι μπορούσε να διαβάζει τον Αριστοτέλη κατά τον τρόπο που τον διάβαζε. Έτσι μπορούσε να διαβάζει τον Μάρξ κατά τον τρόπο που τον διάβαζε. Δηλαδή πάντα, σέτοντας στην θέση των νοημάτων, όχι αυτό που ο καλός σύντροφος εδώ, δεν τον βλέπω τώρα, ονόμασε διαπραγμάτευση του νοήματος, αλλά υποκατάσταση του νοήματος με ένα άλλο νόημα. Με λίγα λόγια, έκανε αυτό που μαθαίνουμε στην πρακτική αριθμητική. Αντέστρεφε τους όρους του πλάσματος και αντί διαίρεση έκανε προπλασιασμό. Κάπου εκεί ξέφυγε το παιχνίδι από αυτόν τον σοφό άνθρωπο που ονομαζόταν Κορνίλιος Καστοριάδης, ο οποίος πράγματι ήταν σοφός, το ιδιώμαι εγώ, ως μαθητής του. Μα τον Σέφυρα δεν είναι ανάγκη να τον ξεχαρβαλώσουν. Έχει ξεχαρβαλώσει ο ίδιος τον εαυτό του. Μια απλή δράση του Shakespeare. We are toys in the hands of God. They kill us for sport. Είμαστε παιχνίδια στα χέρια των Θεών. Μας σκοτώνουν για την πλάκα τους. Θέλετε μεγαλύτερο αποδομισμό από αυτόν? Υπάρχει μεγαλύτερος αποδομισμός από αυτόν? Βέβαια όχι. Κατά συνέπεια, αν ήμουν, που δεν είμαι, και είμαι ελάχιστος, αλλά αν ήμουν ο Ζακ ντε Βιντά, θα σας έλεγα αυτό που λέγανε οι ρομαντικοί για τον Βικτόρ Ιγκό. Όπου ο Βικτόρ Ιγκό δεν είναι ρομαντικός, είναι ηλίθιος. Τι σημαίνει αυτό? Να απαντήσω και στην, κατά τη γνώμη μου, σωστή παρατήρηση του προηγούμενου φίλου μας. Όχι, ο παραδομισμός δεν είναι σχολή. Αν συγκρίνετε, αν δείτε τα κείμενα του Ντερίντα, πλάι στα κείμενα του Ντελέζ, πλάι στα κείμενα του Φουκώ, πλάι στα κείμενα του Χάρτμαν, πλάι στα κείμενα του Χάρολ Μπλουμ, θα δείτε κάτι, ότι αν αυτά τα κείμενα αποτελούσαν σχολή, θα ήταν εναντίον του αποδομισμού. Ας πούμε, πώς να διαχειριστείς έναν άνθρωπο σαν τον Μπόντεμαν? Ο Μπόντεμαν είναι μέσα στην αποδόμηση. Λέει και ο Μπόντεμαν λοιπόν ότι πριν από τη στιγμή της δημιουργίας υπάρχει μια στιγμή
τυφλότητας. Ο συγγραφέας τυφλώνεται, blindness, προκειμένου να δημιουργήσει. Ωραία. Για να δούμε τι είναι αυτή η στιγμή της τυφλότητας του συγγραφέα. Η στιγμή της τυφλότητας του συγγραφέα είναι απλώς η αποδόμηση του εαυτού του. Αν ο συγγραφέας δεν αποδομήσει τον εαυτό του, δεν μπορεί να δημιουργήσει. Τώρα, μήπως ξέρετε εσείς κανένα λογοτεχνικό κείμενο το οποίο να μην προϋποθέτει την τυφλότητα του συγγραφέα του? Ό,τι θέλει. Υπάρχει εσωγενής επαφή για σπινοζυριακή... Ναι, αυτή δεν είναι τυφλότητα. Ναι. Είναι. Σαφώς είναι. Και την έχει ορίσει και ο ίδιος ο Σπινόζας, ο Σπινόζα ως τέτοια. Και ο Πλωτίνος με έναν τρόπο. Και ο Πλωτίνος βεβαίως επίσης ως τέτοια. Άρα, εκείνο το οποίο ζητάμε τελικά, μέσα στην αποδόμηση, μέσα στις κινηματικές καταστάσεις του ανθρώπου, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια στιγμή τυφλότητας του ανθρωπίνου προκειμένου. Αν δεν υπάρξει μια στιγμή τυφλότητας, θα πέσουμε σε αυτό που ο Φουκώ πάρα πολύ σωστά ονομάζει τα άσυλα της εξουσίας. Ποιος είναι αυτά? Το πανεπιστήμιο, το στρατός, το άσυλο. Πότε θεωρείται η τρέλα ως τρέλα? Για διαβάστε λίγο. Μόνο στον διαφωτισμό. Από τον διαφωτισμό και πέρα η τρέλα είναι νόσος. Πριν από τον διαφωτισμό η τρέλα είναι ζωή. Αυτό όμως είναι η ίδια αποδόμηση. Δεν χρειάζεται καμιά θεωρία της αποδόμησης για να καταλάβουμε ότι έχουμε καταταγή σε υγιείς και ασθενείς εξαιτίας ενός εξουσιαστικού διαφωτιστικού προτάγματος. Οι ρομαντικοί λέγαν το αντίθετο. Ο Ορέστης που μίλησε προηγουμένως το ξέρει πολύ καλά. Το διδάσκαμε και στο πανεπιστήμιο. Οι ρομαντικοί λέγανε η υγεία μας είναι η ασθένειά μας. Μόνο η ασθένεια είναι η υγεία. Η υγεία είναι ασθένεια. Δείτε πως το νόημα εδώ όλοι σθένει. Δείτε πως μεταβάλλεται το νόημα. Δείτε πως διαπραγματεύεται το νόημα της τρέλας, το νόημα της νόσου, το νόημα της ασθενείας. Δείτε ποια διαπραγμάτευση υπάρχει. Τότε θα καταλάβω. Νομίζω, εγώ, η ταπεινότητά μου που λέγανε και οι αβάδες, η ταπεινότητά μου νομίζει ότι τελικά εκείνο το οποίο δεν πράττουμε εμείς είναι να διαπραγματευόμαστε τα νοήματα. Ο μαρξιστής πρέπει να είναι μαρξιστής, ο αριστερός πρέπει να είναι αριστερός, ο δεξιός πρέπει να είναι δεξιός, ο φασίστας πρέπει να είναι φασίστας. Τότε έχουμε θερμάσει, εγκυβωτήσει τον κόσμο μας μέσα στο νόημα. Στα μάσια. Από εκεί και πέρα δεν είναι αυτό. Α, μπράβο. Γιατί ο Χίτλερ δεν είναι έξω από εμάς, είναι μέσα μας. Μπράβο, αγόρι μου. Γιατί τον Χίτλερ τον κάνουμε νομίμως μέσα στην οικογένειά μας. Αλλά όταν βγει έξω από την οικογένειά μας, τότε γίνεται φασισμός. Άντε, μπράβο, όπως το λέει ο Φιλίμωνας. Όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα τα οποία θέλουμε να υποστηρίξουμε. Για τη τέχνη δεν σκεφτήκαμε ποτέ. Αλήθεια, ο κόσμος θα ήταν ο ίδιος χωρίς την Αφροδίτη της Μήνου ή με την Αφροδίτη της Μήνου. Αλήθεια, ο κόσμος θα ήταν
ο ίδιος με την γεωμένη της, του Γαλεπά ή χωρίς την γεωμένη του Γαλεπά. Αυτά δεν είναι αγάπη στον έργα τέχνης για να θαυμάζουμε στο μουσείο. Το μουσείο είναι μια αστική, ηλίθια και καταπιεστική κατάσταση που μας επιβάλλεται πάνω μας. Ναι, αλλά χρειάζεται. Το μουσείο να χρειάζεται. Ήξερε κανένα μουσείο Ιερώνυμος Μπός? Όχι. Ήξερε κανένα μουσείο ο Μιχαήλ Άγγελο? Ήξερε κανένα μουσείο Φράμα Πιέρικο? Ήξερε τι ήξερε? Βασιλιάδες. Ναι. Δεν ήξερε τους μάθες βασιλιάδες, ήξερε τους ομότεχνούς του. Σοβαίς να πληρώνει ένα καλό. Ναι, αλλά... Καλέ μου. Καταλάβατε τι είναι. Πείτε μου. Ναι. Εσύ. Ελπίζω να μου επιτρέψεις μια ερώτηση που μπορεί να είναι και λίγο ακατέργαστη. Να είναι, να είναι. Έχασα και λίγο επεισόδια. Ναι. Αλλά εγώ θα συμφωνούσα ότι τα νοήματα πρέπει πάντα να διαπραγματευόμαστε. Όμως τις ανάγκες μας, τις αυτές ηλικές ή αλλιώς ανάγκες μας, μπορούμε να τις διαπραγματευόμαστε? Και πώς με νοήματα που είναι τόσο ρευστά μπορούμε τελικά να διεκδικήσουμε τις αυτές ηλικές μας ανάγκες, έτσι, στο πολιτικό πεδίο, κύριε Ρωτάω. Αυτό. Σωμάσαι, εγώ να προσπαθήσω απλώς να συζητήσω μαζί σου και όχι να σου δώσω μια απάντηση. Αυτό που λέμε αυτές ανάγκες. Αλήθεια, ποιος τις έχει καταγράψει? Ο Μάρτιν Χάιντεγκερ, να μιλήσω από την σκοπιά της επιστήμης μου, έχει πει ότι ό,τι μπορεί να καταγραφεί δεν είναι αναγκαίο. Για να δούμε αυτή την άποψη. Ο Μάρτιν Χάιντεγκερ, εγώ καταγράφω τις ανάγκες μου. Αλλά επειδή τις καταγράφω, οι ανάγκες μου δεν είναι αναγκαίες. Εγώ λέω, πρέπει να ζήσω μέσα σε μια σχετική, ας πούμε, ευπορία. Πρέπει να έχω τα μέσα, τα υλικά μέσα, να ζω εγώ, να ζω και τα παιδιά μου, ξέρω και εγώ, να παραγγείλω τα. Όλα αυτά είναι καταγράψιμα, όμως. Επειδή ωστόσο είναι καταγράψιμα, δεν είναι αναγκαία. Αρκεί να κοιτάξουμε μια περίοδο πέρα από τον κλειστό ορίζοντα της δικής μας περίοδου. Γιατί αυτό που είναι αναγκαίο σε μένα και σε εσάς δεν είναι αναγκαίο στο 15ο αιώνα? Δηλαδή ο άνθρωπος του 15ου αιώνα δεν ζει. Βεβαίως ζει και μάλιστα μέσα σε μια πληρότητα ζωής. Κι όμως, οι δικές μου οι καταγραφές δεν είναι καταγραφές του 15ου αιώνα. Διόλου δε. Κατά συνέπεια, να συνεχίσω τη σκέψη του Χάιντεγκερ. Λέει, ακούστε, ό,τι καταγράφουμε δεν είναι αναγκαίο. Αν όμως δεν επισυμβεί κάτι που να μας τρομάξει, θα παραμείνουμε στην καταγραφή. Τώρα μήπως ήρθε η ώρα κάτι να μας τρομάξει, πολιτικά μιλάω. Σε αυτό θέλω να πω και εγώ κάτι, αν γίνεται. Γίνεται και παραγίνεται. Επειδή με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό για τις αυτές ανάγκες, να το αντιστρέψω το ερώτημα. Μέχρι τώρα οι βεβαιότητες και τελεολογίες τι έκαναν στις αυτές ανάγκες? Μέχρι τώρα η ιστορική κίνηση που περέβαινε τον άνθρωπο τι έκανε στις αυτές ανάγκες? Και ένα ακόμα περισσότερο, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να επανεπεξεργαστεί τη σχέση του με όλες τις δομές και τους ορισμούς που τον έχουν ορίσει και δεν πρέπει να ανοιχτεί στα πεδία της άμεσης δημοκρατίας και του αυτεξουσίου. Ποιοι είναι οι λόγοι που οι αυτές ανάγκες δεν μπορούν να εκφραστούν εκεί, παρά μόνο σε δομές και σχέσεις ήδη παγιωμένες? Όχι, δεν στον πρεωρώ. Μα και γι' αυτό δεν έχω ερωτήματα, δεν βάζω.
και να πω κάτι. Υπάρχει ένα κείμενο στο οποίο αναφέρεται στην ανθρώπινη ευτυχία. Και υπάρχει μόνο εκεί, γιατί όλοι οι άλλοι θεωρούσαν ότι ήταν κάτι που δεν μπορούσε να δεθεί πολιτικά. Και είναι το Αμερικάνικο Σύνταγμα. Δυστυχώς για όλους τους άλλους, οι οποίοι ορκίζονταν στο όνομα της ελευθερίας, δεν το θέσαν ως πολιτικό κείμενο. Ως πολιτικό επίδικο την έννοια της ανθρώπινης ελευθερίας. Ευτυχίας. Είναι έτσι. Και για να το γραφτεί λίγο να πω το εξής. Η έννοια του αποδομισμού βρίσκεται πράγματι πολύ παλιά και στην έννοια της τέχνης. Και θα θέσω ένα κείμενο που είναι πολύ εμβληματικό και για το οποίο ο Ντοστογεύσκη είχε πει ότι αν εμφανιζόταν ο Θεός και έλεγε τι τέλος πάντων θα ήταν αυτό που θα, που θα μπορούσε να ορίσει τον άνθρωπο μέχρι τώρα, χωρίς να αντιλαμβάνει βέβαια ο Ντοστογεύσκη, ο ίδιος προσπαθούσε να ρωτήσει παντού τον Θεό, που ήταν πολύ βλάστημο αυτό που έλεγε εκείνη την ώρα, διότι αν ο Θεός έρχεται να ρωτήσει αυτό τι είναι ο άνθρωπος, καταλαβαίνετε την έννοια του Θεού εκείνη τη στιγμή. Αλλά έστω ότι υπήρχε αυτός ο Θεός που ρωτάει γιατί είναι ο άνθρωπος, ο Ντοστογεύσκης τότε έδινε ένα βιβλίο, το οποίο ήταν ο Δον Κιχώτης. Και γιατί λέω το Δον Κιχώτη για αρχή του αποδομισμού, διότι υπάρχει μια πάρα πολύ εμβληματική σκηνή σε αυτό, η οποία είναι όταν ο Δον Κιχώτης και ο Σάντσο Πάντσα βρίσκονται σε ένα τυπογραφείο, στο οποίο κάτι εκτυπώνεται. Το οποίο αυτό που εκτυπώνεται είναι ο Δον Κιχώτης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αποδόμηση κειμένου και αυτό από την ύπαρξη του δύο ηρώων όπου εκτυπώνεται το βιβλίο των ίδιων. Έτσι, και είναι πάρα πολύ πριν. Και επίσης θα πω για όλα αυτά που είπαμε, δεν είναι τυχαίο ότι τόσο ο Σέξπιερ όσο και πολλοί άλλοι αναφέρονται στην ίδια την έννοια της τρέλας. Και στην βάση αυτή, πάλι θα μιλήσω για τον Δον Κιχώτη, στο οποίο σε πάρα πολλά σημεία ο ίδιος λέει «Μα είναι φανερό και είναι τρελός». Φυσικά, με βάση την ψυχανάλυση, σημαίνει ότι δεν είναι. Διότι αν κάποιος σας παραδέχει ότι είναι τρελός, δεν είναι όπως είναι ψυχανάλυση. Νομίζω εγώ δεν τους ξέρω καλά. Έτσι να είναι, έτσι να είναι. Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε ότι στη λογοτεχνία υπάρχει ένα της αποδόμησης αποβολήματος. Στην πολιτική δεν υπάρχει. Έτσι. Διότι στηριζόμαστε πάντα σε συνθήκες και τις συνθήκες θέλουμε να τους παγιώσουμε στην έννοια του συνόλου. Έτσι. Και στην βάση αυτή ήρθε η ώρα, θεωρώ, όπου το κράτος δεν μπορεί να μας εξασφαλίσει του όρους διαβίωσης που πρέπει να σκεφτούμε πέρα από αυτό. Μου επιτρέπεις κάτι αιρετικό. Όχι, δεν είναι αρέσει, μου θέλει Μαριάννα. Ναι. Ακριβώς γι' αυτό ο Κέρτες λέει ότι οι άνθρωποι ζουν σαν σκουλίκια, αλλά γράφουν σαν θεοί. Άντε, μπράβο! Μπράβο, καρδιά μου! Και μια και είσαι Κέρτες, επιτρέψτε μου να κάνω αυτό το κακό παιδί που θα στραφεί ενάντια στον αποδομισμό εντελώς. Ναι. Υπάρχουν κάποιες αυτές ανάγκες που είναι η ζωή, η υγεία, το δικαίωμα να έχεις τα συναισθήματά σου και τις ιδέες σου. Το δικαίωμα να μορφωθείς, να έχεις βιβλία, οι οποίες για μένα είναι ακατέβατες και επειδή πανάρθουν 40 αποδομιστές νίτσιδες, χαϊντεγκέριδες, θα λέω όχι, είμαι ικανή να πάω και με τους πιο στενόμυαλους δογματικούς παρέα στον δρόμο για να υπερασπιστώ αυτά τα αυτά που είπε ο καλός μου εδώ με το κόκκινο πινοβεράκι. Καμιά αντίρρηση, Μαριάννα. Μονάχα που ο Νίτσε είπε και κάτι άλλο. Είπε κάτι πολύ ουσιαστικό, ότι αυτό που εσύ ονομάζεις ζωή είναι μια αχάριστη πουτανίτσα που θα στα πάρει όλα πίσω. Ωραία πουτάνα. Να είσαι έτοιμος να τα πάρει όλα πίσω. Το ρίσκο. Άμα δεν είσαι έτοιμος να στα πάρει όλα πίσω και αν αφήνεσαι πάνω στη ζωή για να σου παρέχει, τότε θα έχεις κακό τέλος. Κάκιστο δε. Τέλος. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η ζωή μας υπεβαίνει. Και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό που μας υπεβαίνει είναι πάντα σκληρό, άγριο και αχάριστο. Η αναμέτρηση του Φουκώ με τον θάνατό του πήγε εν επιγνώση του μέσα σε μια αποικία στην Καλιφόρνια ομοφυλοφίλων μόνο και μόνο γιατί ήξερε ότι εκεί μπορεί να γίνει φορέας του AIDS. Άρα
να μελετήσει τον εαυτό του πεθαίνοντα. Είναι η ίστατη πράξη των ανθρώπων. Τελικά, να πω αυτό που έλεγε ο Βίντσερ, ο θεολόγος της Επανάστασης. Πρέπει να πιστεύουμε στα οράματα και να περιμένουμε τα οράματα. Αλλιώς δεν γίνεται ζωή, παιδιά. Μα το Θεό σας λέω με τα χρόνια μου και με ό,τι μπόρεσα τις σπουδές μου να μαζέψω στο μυαλό μου, που είναι ένα χάος. Τελικά, το μόνο που έχω προσκομίσει είναι αυτό. Πίστευε και περίμενε το όραμα. Οι ανάγκες δεν ξέρω τι είναι. Αυτό το λέει το Ιού, και όχι μόνο. Έχετε πει κάτι πολύ όμορφο που δεν έχει συζητήσει καθόλου σήμερα. Για την αγάπη. Άμπρακτο. Ο Μίντσο ήταν χιλιαστής πάντως. Και βέβαια ήταν χιλιαστής, αλλά μην ξεχνάς ότι όλα τα οράματα του ανθρώπου ξεκινάνε από το χιλιαστικό τους περιεχόμενο. Όλα. Αυτή είναι η ουτοπική συνείδηση. Τι πέρα. Η επαναστατική ουτοπική συνείδηση. Η χιλιαστική κατάσταση του ανθρώπου δεν τίθεται μόνο μέσω χριστιανισμό, είναι πριν από το χριστιανισμό. Πολύ πριν από το χριστιανισμό. Και συγκροτεί το «Ο ρεβολτέ του Καμί», μια και αναφέρθηκε ο Καμί. Τον εξεγερμένο άνθρωπο, όχι την Επανάσταση. Η Επανάσταση γίνεται καθεστώς. Και μάλιστα σκληρότερο καθεστώς από αυτό που ανατρέπει. Άντεπρα, εκείνο το οποίο μέσα μας είναι ως vis formandi, που θα λέγαμε Λατίνη, ως μορφοποιούσα δύναμη, είναι ο χιλιασμός. Τώρα μη με βάλετε να πουλάω κόκκινα άρνια. Πουλάτε οι χιλιαστές στο δρόμο. Όχι, είναι ο χιλιασμός. Το δεχτείος ο Μπλοκ. Μπράβο. Κυρίως ο Ες Μπλοκ. Αυτός που έγραψε αυτό το εκπληκτικό κείμενο. Δυστυχέστατα, επειδή η παιδεία μου είναι ιταλική και γαλλική, το ξέρω στα ειδικά. Τόμας Μίντσερ, il teologo della rivoluzione. Τόμας Μίντσερ, ο θεολόγος της Επανάστασης. Είναι αυτός ο άνθρωπος που το 1500-1400 που θα ήταν, δημιούργησε έναν νέο κόσμο στη Βοημία και στη Σαξονία. Ένα κόσμο που βασισόταν σε τίποτα άλλο, παρά μονάχα στην προσδοκία του οράματος. Πιστεύω στο όραμα, όχι σε αυτό που λέγεται καθημερινότητα, όχι σε αυτό που λέγεται εξουσία, όχι σε αυτό που λέγεται έστω μεταρρύθμιση, λούθιος. Πολύ σκληρό. Άρα να μένουμε το μεταφυσικό. Άρα, εκεί πιστεύω εγώ, έλεγε ο Νίτσα. Στέφανε, να ρωτήσω κάτι. Ναι, παιδιά. Να μιλήσει. Αυτό το οποίο ονομάστηκε ως αποδομισμός ή δεν ξέρω αν η εφέκτασή του είναι το μεταμοντέρνο, κατά τη γνώμη μου και αναφερθήκατε και οι δύο, σε σχέση με την πολιτική σκέψη έχει μια σημαντικότητα. Ότι έσπασε τις βεβαιότητες με τις οποίες εκφραζόταν οι παραδοσιακές ιδεολογίες, ακόμα και οι επαναστατικές. Αυτό ήταν αμφισβήτητο. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση ότι τι γίνεται με τις κοινωνικές επιστήμες σε σχέση με το μεταμοντέρνο ή αν θέλετε με τον αποδομισμό. Και θα κάνω την ερώτηση αυτή με ένα παράδειγμα της ιστορίας. Στην Ελλάδα αυτό το οποίο ορίστηκε ως μεταμοντέρνο
όσον αφορά την ιστορική σκέψη, αθώος κατάγματα σκαλίας. Δημιούργησε μια θεωρία διαφορετική όπου αθώθηκαν να μην πω μόνο τα ασφαλεία, αλλά ακόμα και δυνάμεις κατοχής στην Ελλάδα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω και για να προλάβω, ξέρω ότι αυτή η κατηγορία είναι από την αριστερά. Οπότε το ξέρω ότι η αριστερά πρόλεσε. Αλλά τι γίνεται με τις κοινωνικές επιστήμες όσον αφορά τη μεταμοντέρνα ή την αποδομιστική θεώρηση. Μάλιστα. Πολύ ωραία το ερώτημα, Νίκο. Μπράβο σου και σε ευχαριστώ. Ακούστε. Η εκμεταβλητότητα του νοήματος βρίσκεται εντός των ορίων του ανθρώπου. Ό,τι υπερβαίνει το ανθρώπινο δεν μπορεί να είναι νόημα. Για να μιλήσω πολιτικά, ο φασισμός δεν είναι νόημα. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί στο όνομα του νοήματος να θεωρείται ο φασισμός ως νόημα. Ο φασισμός δεν συγκροτείται ως νόημα, έτσι ώστε να μπει μέσα στην αποδόμηση και να θεωρηθεί ως ολίσθηση του νοήματος. Γιατί πράγματι ο φασισμός δεν έχει νόημα. Δεν βρίσκεται εντός των οργείων του νοήματος. Ο φασισμός βρίσκεται εντός των οργείων του αίματος. Αλλά το αίμα δεν είναι νόημα. Ο φασισμός βρίσκεται εντός των ορίων ενός αδιανόητου θανάτου. Αλλά ο αδιανόητος θάνατος δεν είναι θάνατος. Ο φασισμός βρίσκεται εντός των ορίων, για να επαναλάβω τον αντόχνο, του γραφειοκρατικού θανάτου. Αλλά ο γραφειοκρατικός θάνατος δεν είναι θάνατος. Κατά συνέπεια, αυτή η ολίσθηση του αποδομισμού στην αφισβήτηση των ορίων του ανθρωπισμού δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία τεχνητή ολίσθηση, η οποία τεχνητή ολίσθηση οδηγεί τον άνθρωπο πέρα από τον άνθρωπο. Μιλάμε για αποδομισμό στο βαθμό που ο αποδομισμός αφορά τον άνθρωπο και το νόημα του ανθρώπου. Δεν μιλούμε για αποδομισμό στις καταστάσεις εκείνες οι οποίες υπερβαίνουν το ανθρώπινο και επιβάλλουν στο ανθρώπινο μια απανθρωπία του αίματος. Εδώ κάποιο λάθος έχει πει. Εδώ κάπου έχει παρεμεινεθεί και ο αποδομισμός και η ανθρώπινη η κοντισιόνη μένει με αυτό το σπουλμινάνι η ανθρώπινη συνθήκη για να μπορέσει το ανθρώπινο υποκείμενο να αποκτήσει επίγνωση του εαυτού του ως υποκειμενικότητας. Με λίγα λόγια, ο φασισμός εκφεύγει του ανθρωπίνου. Αν ο Θεός είναι φασίστας, εγώ να το δεχτώ. Να έχω πω ο Θεός να είναι φασίστας. Γιατί ο Θεός δημιουργήθηκε από τον άνθρωπο και ήξερε πολύ καλά ο Φόιερμπαχ τι έλεγε. Γιατί είναι η ανάγκη του ανθρώπου ο Θεός. Και αυτό που υπερβαίνει το ανθρώπινο είναι ο φασισμός, τι είναι, πού ανήκει. Αυτό που υπερβαίνει το ανθρώπινο είναι ο φασισμός που ανήκει. Ανήκει στο πέραν. Δεν είναι αποδομιστικό όμως αυτό, δεν βοηθάει να έχουν έτοιμη γλώσσα συνεννόησης και αυτή που βέβαια τον αποδομισμό, μάλλον αξίζει στον κόπο, προετοιμάζονταν να βάλει ζητήματα, να βάλει ζητήματα ανοιχτά, να μπορεί να χρησιμοποιήσατε ένα ρήμα, το θεσμίζω.
Το ρήμα θεσμίζω είναι ένα επικίνδυνο ρήμα. Τι σημαίνει θεσμίζω? Εκείνο που θεσμίζει, το επαναλάμβανε χιλιάδες φορές οι Καστοριάδες, είναι το συλλογικό, δεν είναι το ατομικό. Το ατομικό δεν μπορεί να θεσμίσει. Σε αυτό το τόπο συναντήθηκαμε, στο συλλογικό. Τώρα, για να δούμε τι είναι το συλλογικό. Το συλλογικό είναι η ανάγκη του ανθρώπου να ανήκει. Το ανήκει. Το ανήκει όμως εύκολα μπορεί να διαστραφεί. Στο ανήκει στη μαφία. Στο ανήκει στην ναζιστική συμμορία. Στο ανήκειν στη συμμορία των πόλεων. Στο ανήκειν στον κουκουλοφόρο. Εντάξει. Όμως αυτό είναι ψευδές ανήκειν. Είναι αχαλκευμένο ανήκειν. Ανήκειν σημαίνει ανήκειν στο ανθρώπινο. Ανήκειν σημαίνει, για να χρησιμοποιήσω τους όρους του Χάιντεγκερ, ανήκειν σημαίνει ανήκειν στην φανερότητα, στην φανέρωση του ανθρωπίνου υποκειμένου, όχι στην υπόκρυψη του ανθρωπίνου υποκειμένου. Αυτό σημαίνει το ανήκειν. Αυτό σημαίνει η λαχτάρα του ανήκειν. Να ανήκω μέσα στην φανερότητα, για να έρθει μετά η άλλη λύση του Μάρτιν Χάιντεγκερ, ποιητικά κατοικεί ο άνθρωπος στην γη. Στίχος του Χέντερλιν. Αυτή η φανερότητα είναι η φανερότητα του ανήκει. Δεν είναι η φανερότητα, μάλλον δεν είναι η κρυπτότητα του ανήκει στο πέραν του ανθρωπίνου. Δεν είναι η κρυπτότητα στο ανήκει στο αίμα, στην αιματοχυσία. Φοβάμαι ότι αυτό το ανήκει αποτίθεται πάντα στην εξουσία. Ποτέ στη φανέρωση του ανθρώπου. Καλή μου. Ένα δευτερόλεπτο θέλω, γιατί η ερώτηση του Νίκου είναι καθοριστική για το πώς το βλέπω εγώ το πράγμα. Δηλαδή, όπως και η έννοια της κοινής του κοινού τόπου. Δηλαδή, να πω το εξής. Η ερώτηση έχει την εξής βάση. Η σχετικότητα των ερμηνεών έδωσε τελικά πεδίο δικαίωσης σε κάθε ιδεολογία. Διότι αυτό είναι το βασικό κριτήριο του να υπάρχει αυτή η ιστορική ανατόπιση. Θεωρώ ότι όχι. Και να πω το εξής. Διότι στην βάση αυτής της κριτικής της ερμηνείας, που είναι καθοριστική, δεν δικαιώθηκε, δεν είναι θέμα αν δικαιώθηκε κάποια ιδεολογία. Διαλύθηκαν όλες. Διαλύθηκαν όλες ως φορείς της μη ελευθερίας. Και στην βάση αυτή πρέπει να σκεφτούν και όσοι πολιτικοί οργανισμοί εμφορούνται από ιδεολογίες, ότι εμφορούνται εν τέλει στη βάση τι. Και στην ερώτηση αυτή θα πρέπει να σκεφτούμε το εξής. Μπορεί να διαλύθηκε η έννοια των ιδεολογιών, αλλά συγκρατήθηκε ο άνθρωπος. Και στην βάση αυτή επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε το εξής. Είναι καθοριστική για την πολιτική συγκρότηση των κινημάτων η έννοια του μη αποκλεισμού. Καθοριστική. Είναι καθοριστικές οι έννοιες που τοποθετήθηκαν στη βάση της κανονικότητας της εξουσίας όπως η αίθουσα του κόμματος. Από τη βάση της νεωτερικής διαδικασίας συγκρότησης, πολιτικής συγκρότησης, είναι η διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη. Αυτό το «και» είναι καθοριστικό για τους ολοκληρωτισμούς. Διότι σκεφτείτε ότι ο φασισμός δεν έκανε τίποτα περισσότερο από το να ορίσει την έννοια του πολίτη και τη ζωή που είναι άξια να βιωθεί.
Επίσης, ήρθε η ώρα να σκεφτούμε τις έννοιες της διαρκούς αυτοθέσμησης. Έπαψε πλέον, θεωρώ, να φοβίζει οποιονδήποτε τοποθετείται πέραν του κράτους η λέξη θέσμηση. Φτάνει να εμπεριέχει το περιεργορισμό του αυτό και τον επίσης περιεργορισμό του διαρκής. Όπως τοποθετούνται τα κινήματα, είτε αυθόρμητα είτε όχι, σε βάση συγκρότησης αλληλέγγυων συνθήκων και πολιτικών πρακτικών πέρα από το κράτος, οι οποίες δυσκολεύουν οποιονδήποτε οργανισμό τοποθετείται απέναντι στην κατάκτηση εξουσίας, θα πρέπει να τοποθετηθούμε και εμείς. Θεωρώ ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του ανθρώπου το κράτος δεν μπορεί να διασφαλίσει τους όρους διαβίωσης. Σε αυτή την ερώτηση όμως δεν απαντά το κράτος, διότι έχει το φόβο. Πρέπει να απαντήσει τα κινήματα. Και δεν μπορούν να απαντήσουν με όρους κρατικής διαχείρισης. Τέλος. Εάν θέλουν να απαντήσουν, θα πρέπει να απαντήσουν με τους όρους της συντακτικότητας. Ακόμα και ο φασίστας Σμιτ, όταν αναφέρθηκε στην έννοια της συντακτικότητας, την τοποθέτησε απέναντι και μακριά από τον νόμο. Απέναντι και μακριά από το κράτος. Την τοποθέτησε ως ένα στοιχείο όπου πρέπει να κατασταλεί. Ήρθε η ώρα λοιπόν, θεωρώ, για τη συντακτικότητα των κινημάτων. Συμφωνώ απολύτως. Έχω 5 λεπτά στη διάθεσή μου και είμαι γέρος. Στην ερώτηση του Νίκου θέλω να απαντήσω. Με αφορμή τον αποδομισμό, ξεκινάει στην κοινωνική ψυχολογία και στην κοινωνιολογία κάποιες παρεμφερείς σχολές, όπως για παράδειγμα η κριτική ανάλυση λόγου, οι συλλογικές αλληλεπιδράσεις στην Αμερική, η κριτική ψυχολογία, η ριζοσπαστική ψυχολογία, η ψυχολογία της απελευθέρωσης, στις οποίες βάζουμε το εξής ζήτημα. Την απαρκίστρωση των κοινωνικών επιστημών από την επιστήμη και την επιστροφή τους στην φιλοσοφία. Ειδικά για την κοινωνική ψυχολογία ή για την ψυχολογία. Αρχίζουμε και συζητάμε για την ποιοτική έρευνα, για τη συμμετοχική έρευνα, για την ψυχολογία των κατατρεγμένων ή των καταπιεσμένων, το οποίο έκανε ο Γκάρος στην Αμερική για παράδειγμα. Αρχίζουμε να συζητάμε για το πώς οι κοινωνικές σχέσεις δομούν λόγους με ιδεολογικό χειρισμό και δημιουργείται αυτή τη στιγμή που έχει ξεπεράσει τον μεταμοντερνισμό το κίνημα του, μάλλον η σχολή σκέψης του κοινωνικού κονστρουξιονισμού, οι οποίοι είναι πολλές αφηγήσεις. Μιλάμε για ερμηνείες και για αφηγήσεις. Δεν μιλάμε για ενιαίες σχολές στην ουσία, μιλάμε όμως για μια προσπάθεια να εξηγήσουμε αυτό που λέμε, το τι γίνεται όχι στο γνωστικό επίπεδο, αλλά στην ανάλυση λόγου, στο discourse ανάλυση δηλαδή, στη διά του λόγου. Εκεί λοιπόν αρχίζουμε και συζητάμε με αφορμή το αποδομισμό, γιατί ο αποδομισμός τι έκανε. Στην ουσία μας έδωσε ένα εργαλείο να μπορέσουμε να δούμε τις αντιφάσεις των κειμένων της κυριαρχίας και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τους διαφορετικούς λόγους αντεπίθεσης σε αυτές που εμφανίζονται στο κυρίαρχο προσκήνιο. Είτε στα ΜΟΜΟΕ, είτε σαν επιστήμη, είτε σαν ιατρική, είτε σαν κοινωνιολογία, να διαφοροποιήσουμε και να αμφισβητήσουμε το κατεστημένο, την κανονικότητα. Να επαναφέρουμε ότι το φυσιολογικό όπως μας προβάλλεται είναι στην ουσία ένας λόγος της κυριαρχίας, ο οποίος αλλάζει το 15ο, το 16ο, το 17ο, το 22ο αιώνα, το 25ο, θα αλλάζει. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε στην επιστήμη ο ορθολογισμός της. Δηλαδή ότι θα μπορέσουμε στην κοινωνική ψυχολογία, τα ψυχικά φαινόμενα, τα κοινωνικά φαινόμενα, να τα ερμηνεύσουμε γραμματικά.
Όποιος προσπαθήσει να το κάνει αυτό, στην ουσία δεν είναι σε αυτό που λέμε bias. Δηλαδή δεν είναι στην προληψία. Γιατί ο ίδιος βάζει την ερώτηση και στην ουσία προσπαθεί να απαντήσει στην ερώτηση που έθεσε. Τα οποία όμως βλέπουμε ότι όλα αυτά είναι δημιουργήματα καταρχήν του λόγου μας, της επικοινωνίας μας. Η Θάτσερ που πέθανε είπε το εξής: δεν υπάρχει κοινωνία. Σήμερα μια ολόκληρη κοινωνία, οι ολόκληρες κοινωνίες σε διαφορετικές χώρες χαίρονται για το θάνατο αυτής της κυρίας, που αποδεικνύει περίπλανα ότι τελικά δεν υπάρχει άτομο. Υπάρχει μία συμβολική αλληλεπίδραση που την κάνουμε όλοι μας. Συμφωνώ με τον Φιδίμωνα και με τον κ. Ζάνη το εξής, ότι δεν υπάρχει ο ένας λόγος. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Και στην ουσία, σήμερα προσπαθούμε να επαναεφεύρουμε την ουτοπία, να επαναεφεύρουμε την Επανάσταση, δημιουργώντας πολλαπλούς λόγους, όχι ένα λόγο. Δεν προσπαθούμε να γίνουμε σωληψιστές. Ακόμα και σε αυτό που λέω τώρα αυτή τη στιγμή, χωράει πολύ νερό, πολύ κουβέντα και πολύ αμφισβήτηση. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Μπράβο. Δύο λεπτά και έρχομαι στην κυρία. Δεν θυμάμαι ακριβώς την φράση σας, αλλά σε κάποια στιγμή δεν είναι στο δικό σας λόγο. Κάποια στιγμή μιλήσατε για. Τώρα δεν θυμάμαι, ο άνθρωπος, ο πολίτης, δεν είπατε ο πολίτης, ίσως ο άνθρωπος, αλλά δεν είμαι σίγουρη, ότι έχει εμαχές απέναντι στην εξουσία. Καλά το θυμάμαι. Αυτό το ενοχή απέναντι στην εξουσία το θυμάμαι, την υπόλοιπη φράση δεν θυμάμαι. Αυτό, τι είναι αυτή η ενοχή και ποιες είναι οι ρίζες της. Και απλώς μια παρατήρηση ότι θίχθηκε το θέμα του εγώ και ο άλλος, για ποιους μιλάμε όταν, για ποιον μιλάμε όταν μιλάμε για εγώ και ο άλλος και πώς η έννοια της αυτονομίας μπορεί να πάρει θέση ανάμεσα σε αυτές τις δύο άλλες έννοιες. Αυτό, αλλά η ενοχή με την, απέναντι στην εξουσία μου φαίνεται πολύ έτσι, βαρύ και ήθελα να πω ότι Δεν είπα η σχέση ενοχής ανθρώπου, είπα ότι ζούμε την εποχή της ενοχής. Στην έννοια της εξουσίας, η εξουσία δομεί εκ νέου ένα θεολογικό λόγο. Δηλαδή ένα λόγο που στηρίζεται στην έννοια της ενοχής. Κάθε πράξη πολιτικής αντίστασης είναι ποινική και γι' αυτό ενοχική. Είναι όμως μία ενοχή προκατασκευασμένη. Ναι, όχι. Εγώ το άκουσα σαν την ενοχή του ανθρώπου. Όχι, το ανάλογο. Και μάλιστα με τους όρους θα σου έλεγα ότι η απάντηση σε αυτή την ενοχική διάσταση της ποινικής κατάστασης που ζούμε είναι η εξής. Είναι η φράση του Ιβάν Καραμαζόφ, το «Όλα επιτρέπονται», στο οποίο ενώ φαίνεται ότι είναι μια φράση μηδενιστικής διάστασης ηθικής, στην ουσία είναι μια φράση απέναντι, μια έκρηξη υπαρξιακή απέναντι στην ενοχή. Δεν αναφέρεται στις διαστάσεις της πράξης, αλλά στις διαστάσεις ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι ενοχικός. Η δράση απέναντι στην εξουσία είναι εκ της φύσης της νομιμοποιημένη. Εκ της φύσης της. Και δεν θέλω να αναφερθώ σε φιλελεύθερες πολιτικές αντιλήψεις όπως του λόγου, όπου αναφέρεται στο δικαίωμα της εξέγερσης απέναντι στη μη εκπλήρωση των συνδικών συμβολέων, που αν δεν τη ζούμε τότε πότε, που σημαίνει ότι στην εξεγερτική διαδικασία πρέπει να τοποθετηθούν ακόμα και φιλελεύθερες διαστάσεις. Έτσι. Δεν μπορεί να αναφέρεται στην εξεγερτική διαδικασία του σήμερα το αναρχικό βίωμα. Το Ρουσό δεν το μετάφερε καθόλου. Δεν είναι πιάσει. Ο Ρουσό όμως είναι στην καρδιά των θεμάτων που αγγίζει. Ναι, και. Η μελέτη του Σαρομπίνσκι πάνω στα. Ναι, όχι, σωστά. Thank you.
άρεσε πολύ ώρα από τη στιγμή που τα σκεφτόμουν, δεν ξέρω αν θα καταφέρω να τα συγκροτήσω, αλλά είμαι και εγώ από τον χώρο της κοινωνικής ψυχολογίας και όσο και να μεταξιδεύει η φιλοσοφία προσγειώνει. Ένα θέμα ήταν η επικοινωνία, επειδή στο σημερινό σύγχρονο.